Μία ημέρα μετά την καθαρά Δευτέρα, η εβδομάδα που διανύουμε θα διαρκέσει για αρκετούς εργαζόμενους 4 ημέρες αντί για 5. Πώς θα σας φαινόταν όμως αν αυτό δεν συνέβαινε μόνο όταν υπάρχει κάποια επίσημη αργία, αλλά και τις 52 εβδομάδες του έτους? Το πείραμα που ξεκίνησε στη Βρετανία ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός 4 Days Week Global και τέθηκε σε εφαρμογή από τον περασμένο Ιούνιο έως και το Δεκέμβριο με συμμετοχή 3.300 εργαζομένων, έδειξε σε συντριπτική πλειοψηφία ότι τα ωφέλη είναι τεράστια, από την ψυχική υγεία, την αποδοτικότητα μέχρι και το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα ευρήματα, 56 από τους 61 εργοδότες δήλωσαν ότι θα κρατήσουν το νέο μοντέλο προς το παρόν, με 18 να ανακοινώνουν μόνιμη αλλαγή. Την ίδια ώρα τα στοιχεία δείχνουν αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ πάνω από το 70% των εργαζομένων δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι και 40% εμφανίζουν λιγότερο στρες. Το νέο μοντέλο μάλιστα αφήνει το αποτύπωμά του και στο περιβάλλον, καθώς είναι αξιοσημείωτη η μείωση των μετακινήσεων. Μάλιστα, αρκετές είναι οι χώρες εκτός της Βρετανίας που δείχνουν έτοιμες να αλλάξουν το μοντέλο της πενθήμερης εργασίας. Η Ισλανδία παραμένει μία από τις πρωτοπόρες χώρες στην τετραήμερη εβδομάδα εργασίας. Από το 2015 έως το 2019, η χώρα των Βίκινγκς εφάρμοσε πιλωτικά το συγκεκριμένο μοντέλο χωρίς καμία μείωση μισθών. Πάνω από 2.500 εργαζόμενοι έλαβαν μέρος και τα συνδικάτα διαπραγματεύτηκαν τελικά τη μείωση των ωρών εργασίας. Η Γερμανία διατηρεί μία από τις συντομότερες μέσες εβδομάδες εργασίας στην Ευρώπη με 34,2 ώρες. Μάλιστα, 7 στους 10 εργαζόμενους θα ήθελαν να μπορούν να εργάζονται 4 ημέρες, με τους μισούς εργοδότες να θεωρούν εφικτό να εφαρμόσουν κάτι τέτοιο στις επιχειρήσεις τους. Στον Ευρωπαϊκό Νότο, η Ισπανία, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών, ανάμεσα στις οποίες η καθιέρωση 3 ημερών άδειας το μήνα σε εργαζόμενες με έντονα συμπτώματα περίοδου, από το Δεκέμβριο τέθηκε σε ισχύ πιλωτικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωσης μισθών, με το κράτος να αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του μισθολογικού κόστους. Στην Ιαπωνία, γνωστή για τις συνθήκες εντατικής εργασίας, αρκετές είναι εταιρείες που τολμούν να μειώσουν τις εργατόρες, μετά και το σχέδιο της κυβέρνησης για επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Άλλωστε, πρόσφατο είναι το παράδειγμα του κολοσσού της Microsoft, όταν το 2019 προσέφερε τετραήμερη εργασία για ένα μήνα, βλέποντας ενίσχυση της παραγωγικότητας κατά 40%. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η πανδημία έφερε αλλαγές κυρίως μέσω της τηλεργασίας, με την πενθήμερη εργασία και τις τουλάχιστον 40 ώρες να αποτελούν την πάγια συνθήκη για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων.